Ο Νίκος Γιαπρακάς, κυρίες και κύριοι, στη σύνδεσή μας τώρα και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την κατάσταση της υγείας του εξάχρονου. Καλησπέρα, Λίνα. Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τη Πάτρα. Διασωληνωμένο, οι γιατροί δεν επιχείρησαν σήμερα να τον ξυπνήσουν παρά το γεγονό ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι. Και το λέμε αυτό γιατί, όπω μα είπαν χαρακτηριστικά, παρακολουθούν με ένα ειδικό μηχάνημα την πίεση που υπάρχει στον εγκέφαλο του παιδιού. Είναι χαμηλέ οι τιμέ οι οποίε έχουν καταγραφεί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι, το ότι δεν φαίνεται να έχει αναπτυχθεί κάποιο είδημα στον εγκέφαλο του παιδιού. Έτσι λοιπόν θα περιμένουμε να περάσει ολόκληρη ημέρα σήμερα και αύριο, εάν συνεχιστεί η καλή αυτή εικόνα του μικρού, τότε θα επιχειρήσουν αρχικά να έχουν μια μικρότερη δόση στα φάρμακα στα οποία χορηγούν στο παιδί και στην συνέχεια να τον ξυπνήσουν, να τον βγάλουν από την διασωλήνωση για να δουν πώς θα ανταποκριθεί. Φαίνεται πάντως ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η καλή εικόνα για το παιδί. Να σου πω από εκεί και πέρα ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά, κατά τη διάρκεια που ήμασταν για την απευθείας σύνδεση στο Δελτίο Ειδήσεων, αφέθησαν ελεύθεροι 5 συλληφθέντες με την εντολή εισαγγελέα, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Πριν από λίγο έφυγαν εδώ από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Δεν θέλησαν να κάνουν κάποια δήλωση. Αυτό το οποίο μας είπαν μόνο είναι ότι προέχει η υγεία του μικρού παιδιού αυτή τη στιγμή. Ενώ ο εισαγγελέας διέταξε να συνεχιστεί η προανάκριση για το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος και να δούμε στη συνέχεια για το πώς θα κινηθεί η δικαστική οδός. Πάντως η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι είναι βαριά σωματική βλάβη. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.